οι προσλήψεις των οκταμηνητών, δηλαδή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, γίνεται όποτε υπάρχουν ανάγκες της υπηρεσίας και με βάση τους νόμους οι οποίοι ισχύουν και ελέγχονται βεβαίως τα αποτελέσματα από τον ΑΣΕΠ. Ο νόμος αυτός ισχύει για τα εργοστάσια της ΔΕΗ, δηλαδή για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπου έχουν γίνει απαλωτριώσεις χωραφιών ή οικοπαίδων από τα συγκεκριμένα μέρη. Ο νόμος αυτός ισχύει, παραδείγματος χάρη, και για τα εργοστάσια της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας, του Αλιβερίου, της Μεγαλόπολης και της περιοχής της δικιάς μας, της Σορονής, και ενδεχομένως να ισχύσει και για το εργοστάσιο στη Νότια Ρόδο, στην περιοχή της Καταβιάς. Το σκεπτικό του νόμου είναι ότι εφόσον έχουν γίνει απαλωτριώσεις στα χωράφια ή στα οικόπεδα, ο άλλος έχει στερηθεί την περιουσία του, ακόμα και τα παιδιά του. Ο νόμος αυτός ισχύει τα τελευταία χρόνια και ενδεχομένως θα ισχύσει και τα επόμενα χρόνια και στην περιοχή μας. Δυστυχώς ο νόμος αυτός δεν ισχύει για περιοχές που πλήττονται ή επηρεάζονται από τα καυσαέρια ή από οποιοδήποτε άλλο βλαπτικό παράγοντα. Ο νόμος προβλέπει τις προσλήψεις και δίνει προτεραιότητα, όπως είπαμε, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τα χωράφια τους ή τα οικόπεδά τους. Όσον αφορά τις μεταδημοτεύσεις, από τότε που ίσχυσε ο Καποδίστριας και ο Καλλικράτης, προτεραιότητα έχουν οι κάτοικοι οι κάτοικοι της παλιάς κοινότητας Σορονής. Εάν παραδείγματος χάρη κάποιος έχει επιχειρήσει να γίνει δημότης Σορονής μετά το 1999, όταν ίσχυσε ο Καποδίστριας, αυτός τίθεται σε δεύτερη κατηγορία, και αυτός ο οποίος επιχείρησε να γίνει δημότης πάλι Σορονής μετά το 2011 με την ισχύ του Καλλικράτη, έχει εμπίπτει στην κατηγορία Γ, και επομένως λοιπόν δεν έχει τα πλεονεκτήματα των δημοτών της Σορονής.